Τώρα που έχουμε μπει επισήμως στην εποχή του κρυολογήματος και της γρήπης, υπάρχουν πολλές ασθένειες που κινδυνεύεις να κολλήσεις. Γι' αυτό ήρθε η ώρα να εφοδιάσεις τον ντουλάπι σου με τα σωστά τρόφιμα και τα θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σου σύστημα για να παραμείνει δυνατό. Αλλά αν τύχει να κολλήσεις κάτι και αρρωστήσεις, τι πρέπει να τρως? Πώς στρέφονται οι γιατροί και οι διαιτολόγοι όταν είναι άρρωστοι? Στρέφονται στις παρακάτω τροφές που θα σε βοηθήσουν να νιώσεις καλύτερα το συντομότερο δυνατό. Πληγούρι βρώμης. Το πληγούρι βρώμης είναι η απόλυτη τροφή. Ψητή πατάτα. Ένας άλλος εύκολος στην πεψίδα άνθρακας είναι οι ψητές πατάτες. Είναι μια εξαιρετική βάση για γεύμα όταν είσαι άρρωστος. Πράσινο τσάι. Το μέλι. Είτε στο τσάι σου ανεμειγμένο σε πληγούρι βρώμης ή σε γιαούρτι, είτε κατευθείαν από το κουτάλι. Το μέλι είναι μια άλλη χρήσιμη τροφή όταν δεν αισθάνεσαι καλά. Το μέλι δρά ως κατασταλτικό του βήχα και βοηθά στην επούλωση του πονόλαιμου. Δημητριακά. Όταν χρειάζεσαι κάτι απλό, ανακουφιστικό και εύκολο, προτείνεται ένα μπολ με δημητριακά. Smoothies, για να αυξήσετε την πρόσληψη υγρών. Ξηρή καρπή και οι σπόροι. Κοτόσουπα. Η κοτόσουπα είναι καλή τόσο για το σώμα όσο και για την ψυχή. Ginger. Το ginger περιέχει μία σειρά από ενεργές ενώσεις, όπως οι τζιντζερόλοι, που υποστηρίζουν τη συνολική υγεία και ευεξία μας. Το ginger μπορεί μεταξύ άλλων να ανακουφίσει από την αυτία. Εσπεριδοειδή. Τα εσπεριδοειδή είναι πλούσια σε βιταμίνη C, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που πολλοί από εμάς χρειαζόμαστε όταν είμαστε άρρωστοι. Ασπράδια αυγών. Τα ασπράδια αυγών είναι ένας καλός τρόπος να λάβεις πρωτεΐνη και δεν πέφτουν βαριά στο στομάχι.